αφού γκραζόμαστε. Αυτό έκανε ανέκαθεν το ΑΚΕΛ κατά τη μακρόχρονη πορεία του και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Η λαϊκή ετοιμιγωρία είναι σαφής και δεν έχουμε πρόθεση να κρυφτούμε πίσω από λεκτικά σχήματα. Το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών δεν μας ικανοποιεί. Πρώτη μας δουλειά, από αύριο κιόλας, είναι να το επεξεργαστούμε αποκωδικοποιώντας τα μηνύματα που μας στέλνει η κοινωνία. Ως πρώτη αντίδραση όμως μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής. Η απώλεια της δεύτερης έδρας αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη και καθορίζει το σημερινό αποτέλεσμα. Σε σχέση με το ποσοστό που καταγράψαμε, δεν αντιστοιχεί σίγουρα στον εκλογικό μας στόχο που ήταν η ανάκαμψη της δυναμικής του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία. Σε σχέση με τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΑΚΕΛ εκπλήρωσε τους εκλογικούς του στόχους, κερδίζοντας δύσκολες μάχες. Ως κόμμα, δώσαμε προτεραιότητα στα ειδικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών και οι επιλογές μας δικαιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό σε πανκύπρια κλίμακα. Το στίχημα των τοπικών εκλογών έχει κριθεί και έχει προοδευτικό πρόσημο. Με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, εκλέγονται αρκετοί δήμαρχοι που προέρχονται από το ΑΚΕΛ ή υποστηρίζονται από το ΑΚΕΛ. Σε αυτές τις εκλογές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές πολιτικό φαινόμενο που καθορίζει το εκλογικό τοπίο. Ο Φιδίας Παναγιώτου, ένας υποψήφιος χωρίς πολιτικές και θέσεις και προγράμματα, κατέγραψε υψηλό διψήφιο ποσοστό. Δεν είναι πρόθεσή μας να χαϊδέψουμε αυτιά, γι' αυτό λέμε ότι οι εκλογές είναι ένας καθρέφτης ο οποίος αντικατοπτρίζει την κοινωνική πραγματικότητα. Μια νέα πραγματικότητα όπου συμπολίτες μας προκρίνουν τη μη πολιτική ως πολιτική επιλογή. Προφανώς για να στείλουν μήνυμα απαξίωσης στα κόμματα και για να δηλώσουν τη διαμαρτυρία τους. Αυτά είναι ζητήματα βεβαίως που θα επεξεργαστούμε την επόμενη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εκτίμησή μας, η ψήφος των Φιδία Παναγιώτου δεν αποτελεί επιβράβευση κάποιας πολιτικής, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όσες και όσους στήριξαν με την ψήφο τους τόσο το ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία στις ευρωεκλογές, όσο και τους υποψηφίους που υποστηρίξαμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα στελέχη, τα μέλη του ΑΚΕΛ και του Λαϊκού Κινήματος, καθώς και τις χιλιάδες εθελόντριες και εθελοντές για τη σκληρή δουλειά τους. Θέλω επίσης να χαιρετήσω και τη συμμετοχή των τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας στη σημερινή εκλογική διαδικασία. Ένα γεγονός με ειδικό πολιτικό βάρος, καθώς αυτές οι εκλογές είναι η μοναδική ευκαιρία Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι να ψηφίσουμε μαζί για την Κύπρο και την Ευρώπη που θέλουμε. Τέλος, οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία θα συνεχίσει να πολιτεύεται με σοβαρότητα απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές από όπου και αν εκπορεύονται. Στόχος μας είναι να επαναφέρουμε την πολιτική στο προσκήνιο και να αγωνιστούμε για τη δημιουργία ενός πλατιού προοδευτικού μετόπου μαζί με την κοινωνία, διεκδικώντας καλύτερη ζωή για τους πολλούς. Πού οφείλεται αυτή η απώλεια σε αυτές τις έδρες, κύριε Στεφάνου, ως πρώτη ανάγνωση και ποια η επόμενη μέρα? Λοιπόν, ήταν η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του κυρίου Στέφανου.